Τραγική παραμένει η κατάσταση με τα απορρίμματα στο νησί. Ανεξάρτητες πρωτοβουλίες κατοίκων πραγματοποιούν κινητοποιήσεις για τα απορρίμματα. Στους δρόμους βγήκαν και απόψε οι κάτοικοι της Λευκύμης, πραγματοποίησαν συλλαλητήριο. 2 εβδομάδες πέρασαν από την ημέρα που εγκαταστάθηκαν οι δικαιούχοι των εργατικών κατοικιών του Αγίου Ιωάννη στα σπίτια τους. Τι απαντά στο ΣΤΑΤ για τις εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη και την εξέλιξή τους ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Παυλίδης. Είναι 2 λεπτά πριν από τις 9. Καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ για να δούμε τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Μια ειδησιογραφίας λίγο πολύ που κινείται στα ίδια πράγματα, με την υπόθεση απορρίμματα να είναι στην κορυφή της ατζέντα των τοπικών υποθέσεων, με την υπόθεση εργατικές κατοικίες στον Άγιο Ιωάννη να παραμένει στην επικαιρότητα και όλοι να περιμένουν με ενδιαφέρον την απάντηση πια της κυρίας Έφη Αχτσιόγλου στην ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Γιάννη Βρούτσι, και κινητοποιήσεις, μια τεράστια συγκέντρωση σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στη Λευκύμη. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας και ξεκινήσουμε από την αυριανή συγκέντρωση όπου οι πολίτες πήραν την πρωτοβουλία για ένα ακόμη μήνυμα προς τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες για λύση του εκρηκτικού προβλήματος το οποίο βιώνει η τοπική κοινωνία. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Τραγική παραμένει η κατάσταση στην Κέρκυρα με τα συσσωρευμένα απορρίμματα να βρίσκονται από άκρη σε άκρη στο νησί. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται από τον νέο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας να γίνει αποκομιδή τουλάχιστον από κεντρικά σημεία, τίποτα δεν αλλάζει αφού δεν υπάρχει χώρος εναπόθεσης ούτε στο τεμπλόνι. Ούτε μπορεί να γίνει μεταφορά εκτός νησιού, ούτε όμως να γίνει εναπόθεση και στη Λευκύμη. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς συμπολίτες μας να βγουν στους δρόμους και να διαμαρτυρηθούν για την υφιστάμενη κατάσταση. Τις προηγούμενες ημέρες στο Κανόνι αλλά και στην Αχαράβη οι μόνιμοι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους. Και την Δευτέρα το πρωί στις 12.30 στην πλατεία Σαρόκο, ανεξάρτητη πρωτοβουλία κατοίκων του νησιού δίνει ραντεβού για να διαμαρτυρηθεί για τα απορρίμματα. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Παναγιώτα Τζάνε έχει μιλήσει ξανά μαζί μας. Είναι η συμπολίτησα η οποία πήρε την πρωτοβουλία μέσω διαδικτύου, μέσω των δικτύων κοινωνικής επικοινωνίας, να καλέσει τους κυραίους και τις κυρκυραίες σε μια ακόμη εκδήλωση, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, σαν αυτές τις πολύ δυναμικές του καλοκαιριού μας πέρασαν, προκειμένου και η τοπική κοινωνία στην απλή καθημερινή της έκφραση να τονίσει αυτό το οποίο όλοι λίγο πολύ λέμε στις παρέες ή στα τηλεφωνήματα, στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να την καλησπερίσω. Κυρία Τζάνε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Παρακαλώ, δική μου ευχαρίστηση. Και θα ήθελα να έχουμε μια πολύ γρήγορη επικοινωνία, να μου πείτε για την αυριανή συγκέντρωση. Το ραντεβού είναι στις 12 στην πλατεία Σαρόκου. Λοιπόν, το ραντεβού είναι αύριο στις 12.30. Πραγματικά ελπίζω να μαζευτούμε πάρα πολλοί συμπολίτες μας, που όλοι υποφέρουμε από τα σκουπίδια. Δεν υποφέρω μόνο εγώ κι εσείς, όπως καταλαβαίνετε. Πολύ όλοι σωστά. Μας. Και όχι απλά υποφέρουμε όλοι μας, πληρώνουμε κιόλας για την αποκομιδή των σκουπιδιών μέσω των δημοτικών τελών και αποκομιδή δεν γίνεται. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω για το αν υπάρχουν συνδιοργανωτές, για το αν το μήνυμα νιώθετε ότι έχει περάσει, εάν λίγο πολύ υπάρχει μια πρωτοβουλία για την επιμελητία όλης αυτής της προσπάθειας, ώστε να έχει, φαντάζομαι, και δυναμικά χαρακτηριστικά που το επιδιώκεται για να πάει ηχηρό το μήνυμα, αλλά και για να μπορέσει η ίδια η συγκέντρωση
να τύχει μιας διαχείρισης. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, η βοήθεια που δέχομαι είναι καθαρά από πολύ κοντινούς μου φίλους και ανθρώπους δικούς μου. Ελπίζω πραγματικά να έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ηχηρό μήνυμα θα είναι ένα βροντερό παρόν, εάν είμαστε παρόντες εκεί. Για μένα σημασία δεν έχει το να φωνάξουμε συνθήματα απλά, αλλά να είμαστε όλοι εκεί και να πάμε με ένα συγκεκριμένο αίτημα στο Δήμο. Κάτι να γίνει με τη διαχείριση των σκουπιδιών. Μάλιστα. Τα σκουπίδια μας πρέπει να φύγουν εκτός του νομού, γιατί δεν μπορούμε εμείς να τα διαχειριστούμε. Σύμφωνα, ούτε σύμφωνα. Το τεμπλόνι μπορεί να δεχτεί σκουπίδια. Λίγο πολύ αυτά είναι γνωστά. Βεβαίως, κυρία Τζάνη, σημασία έχει ότι αύριο η πρόσκληση για συμμετοχή στο συλλαλητήριο είναι στις 12 με 12.30 στην πλατεία Σαρόκου. Το λέω αυτό και για όσους θα είναι στα οχήματά τους, να ξέρουν ότι θα έχει μια συγκέντρωση. Επομένως, θα υπάρξουν και ρυθμίσεις κυκλοφορίας από την πλευρά της αστυνομίας. Και ο σκοπός και ο στόχος είναι να είναι μια μεγάλη συγκέντρωση για να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα άμεση διαχείριση του προβλήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη αυτή επικοινωνία. Δική μας. Καλό βράδυ. Κυρίες, πάμε στη Λευκήμη, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ένα ακόμη συλλαλητήριο, μια ακόμη εκδήλωση διαμαρτυρίας των κατοίκων της Λευκήμης. Πρώτα απ' όλα για τα αστυνομικά μέτρα τα οποία βιώνουν, όπου σε μια πλήρη ακμαιότητα εξελίσσονται μήνες, ηρίζουν εν παρόδο εκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται από το ελληνικό κράτος για την αποστολή των αστυνομικών δυνάμεων και την διαχείριση αστυνομικών μέτρων στην Νότια Κέρκυρα. Και επιπλέον, διότι αυτά τα οποία οι ίδιοι οι κάτοικοι της Λευκήμης καταγγέλουν που είδαν επισκεπτόμενοι πια τον χιτά της Νότιας Κέρκυρας μαζί με την εισαγγελέα, είναι όλα και αν τα στοιχεία τα οποία δημιουργούν ένα περαιτέρω εκρηκτικό κλίμα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο από την απόψινή συγκέντρωση και αμέσως μετά να μιλήσουμε με εκπροσώπους του Αλεύκημα. Στους δρόμους για ακόμα μία φορά βγήκαν οι κάτοικοι της Λευκήμης πραγματοποιώντας συλλαλητήριο ενάντια στη λειτουργία του χιτά Νότιας Κέρκυρας. Στη συνέχεια έκαναν πορεία εσωτερικά του χωριού. Κατοικοί κάθε ηλικίας μαζεύτηκαν από νωρίς το απόγευμα στην περιοχή διαμαρτυρόμενοι για την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά όπως αναφέρουν και για την αστυνομοκρατία. Είστε τιμιστά παιδιά, δεν το θέλουν το χιτά. Είστε τιμιστά παιδιά, δεν το θέλουν το χιτά. Κύριος Γιάννης Παντής είναι μαζί μας, είναι στο τηλέφωνο. Θυμίζω ότι ο Γιάννης Παντής, ο γραμματέας του Αλεύκημου, μπήκε στο χιτά της Νότιας Κέρκυρας, δίπλα στην εισαγγελέα, την κυρία Τατάκη. Μας έχει ήδη μιλήσει για αυτά τα οποία είδε, συνάντησε και αυτά τα οποία τροφοδοτούν την ένταση πια στην τοπική κοινωνία. Εγώ θα έλεγα την περαιτέρω ένταση. Καλησπέρα σας, κύριε Παντή. Καλησπέρα, κύριε Ζηνιάτη. Να έχουμε και τον κύριο Παντή, παρακαλώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παντή, οι εικόνες που είδα από το συλλαλητήριο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Μία ακόμη πιο σωστά μεγάλη συγκέντρωση στη Λευκήμη. Και το ερώτημα είναι πού πάει όλη αυτή η κατάσταση. Εσείς κάνετε κινητοποιήσεις, η αστυνομία τηρεί αστυνομικά μέτρα, το κράτος ξοδεύεται και καταξοδεύεται, το αδιέξοδο συνεχίζεται και όλοι αναρωτιόμαστε πού πάει όλη αυτή η ιστορία. Κύριε Ζηνιάτη, έτσι είναι τα πράγματα. Όπως τα λέτε, η κινητοποίηση ήταν δυναμική και μεγάλη. Ο κόσμος ειρηνική πάντα, ο κόσμος. Μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες. Κύριε Ζηνιάτη, κοιτάξτε, το ότι ο χιτάνό του είναι παράνομα χωροθετημένος, ούτε καν χωροθετημένος, είναι το δίκαιο του αγώνα μας. Πάνω σε αυτό το δίκαιο και πάνω σε αυτό το σκοπό θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι την τελική δικαίωση. Ναι, αλλά εγώ οφείλω να σας πω, διότι είμαι λειτουργός ενημέρωσης, ότι αυτό το οποίο ισχυρίζεστε το προσπέρασε σε δύο αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Να μην αναλώσουμε και ότι... να μην αναλώσουμε, ναι, όχι, πέστε αυτό που θέλω να πείτε. Πω, αυτό είναι το γνωστό και στερεότυπο επιχείρημα που διατυπώνεται από τους σημερινούς κρατούντες, οι οποίοι, ενώ υπήρχαν αυτές οι αποφάσεις, σας υπόσχονταν, για να γίνουν εξουσία προφανώς, ότι δεν θα πέσει ούτε χαρτοπετσέτα. Εγώ όμως κύριε Ζηνιάτη,
Έχουμε πει επανελειμμένες φορές ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν εξέτασε επί της ουσίας το θέμα της χωροθέτησης. Το προσπέρασε και το εξέτασε σε άλλο τμήμα και όχι στο τμήμα, το ειδικό τμήμα μαζί που θα έπρεπε. Σας. Δεν θυμάμαι ήταν το πέμπτο ή το μαζί στο τέταρτο. Αλλά όλα αυτά όμως καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι αποτελούν μια επιχειρηματολογία. Ναι, εντάξει, είναι επιχειρηματολογία. Όλα είναι για τους θεσμικούς, για τους αυτοδιοικητικούς. Εγώ όμως δεν θέλω να αναλώσω το χρόνο μου στο τι λένε οι αυτοδιοικητικοί, αλλά το τι κάνουμε εμείς, κύριε Ζηνιάτη. Γιατί κάνετε, θα σας πω και κάτι άλλο. Χθες ήταν μια σημαντική μέρα για την Κερκυρά, για το τεράστιο αδιέξοδο, για το πρόβλημα όλο αυτό που έχουν φέρει τον τόπο, για την καταστροφή αυτού του νησιού, και δεν υπήρχε ένας αυτοδιοικητικός. Δεν υπήρχε, μάλλον λάθος, υπήρχαν αυτοδιοικητικοί, αλλά δεν υπήρχαν οι θεσμικοί, οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα ήταν εκεί και λέτε θα έπρεπε να μιλήσουν. Στο επιμελητήριο. Βεβαίως, στο εργατικό κέντρο, που υπήρχε ο άνθρωπος από την. Από την βιοενεργειακή Λακωνίας. Ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος. Ναι, ο κύριος Αργυρόπουλος που είναι και δημοτικός σύμβουλος. Θα έπρεπε να ήταν εκεί να εξηγήσει, όπως άκουσαν πάρα πολλοί Κερκυραίοι, η διαίθουσα ήταν γεμάτη, πώς πρέπει να νοικοκυρέψουμε τον τόπο μας και πώς θα βγούμε από τα διέξοδο. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Ακριβώς. Αυτή που έκανε το εναλλακτικό πολιτικό. Γιατί αποφεύγουν αυτοί οι κύριοι όλα αυτά. Επιτρέψτε μου μισό λεπτό, κύριε Παντή. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση αυτή η οποία έγινε χθες. Μια πραγματικά σπουδαία εκδήλωση, στην οποία υπήρχε μια τεράστια συμμετοχή του κόσμου, αλλά πληροφορήθηκα ότι ο κύριος Αργυρόπουλος, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος της Σπάρτη. Στη Σπάρτη έχουν κάνει τεράστια βήματα για την επεξεργασία και διαχείριση των σκουπιδιών, τα οποία τα έχουν μετατρέψει σε χρυσάφι. Ήταν δεικτικός για τον τρόπο διαπλοκής των αυτοδιοικητικών παραγόντων στην κατεύθυνση της μη λύσης. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Και ήταν παρόν, πληροφορήθηκα, και ο κύριος Ασπιώτης όμως. Ήταν παρόν μέχρι το σημείο που όταν βγήκαν οι αλήθειες, όταν ο κύριος Ασπιώτης, εγώ θα το πω ανοιχτά στον αέρα, έχω μάθει να τα λέω τα πράγματα με τη γλώσσα της αλήθειας. Όταν ο κύριος Ασπιώτης, από ό,τι πληροφορήθηκα, ήταν και ο κύριος Παυλίδης εκεί, είδαν ότι το κλίμα δεν ήταν να έρθουμε να πούμε ψέματα, να πλέξουμε καλένδες και στεφανάκια όμορφα, αλλά έπρεπε να βάλουμε τα πράγματα επί τούτου, να ακουστούν αλήθειες. Αλήθειες, κύριε Ζηνιάτη, είπα, αποχώρησαν. Ωραία. Δεν ήταν το κλίμα. Δεν ήταν μια θα αίθουσα αυτή τη που σε αυτή την αίθουσα θα κάναμε συζητήσεις και θα πλέκαμε εγκόμια, προεκλογικά εγκόμια, κύριε Ζηνιάτη. Εκεί ακουστήκαν αλήθειες. Θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση με πολύ μεγάλη μας χαρά και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Αργυρόπουλο στο στούντιο. Αλλά πείτε μου τώρα, εσείς ως κίνημα της Λευκύμης, το Αλεύκημο ηγείται όλων αυτών των κινητοποιήσεων. Τι θα κάνετε, διότι η συνάντηση που είχατε με την εισαγγελέα και η επίσκεψη της κυρίας Στατάκη είναι, θα έλεγε κανείς, ορόσημο στην υπόθεση του ΧΙΤ της Νότιας Κέρκυρας. Τι θα κάνετε? Κύριε Ζηνιάτη, περιμένουμε με μεγάλη υπομονή, γιατί ο κόσμος πραγματικά δεν ελέγχεται πλέον, με μεγάλη υπομονή και με κουράγιο και δύναμη, περιμένουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα όσον αφορά τη δικαστική εξέλιξη του θέματος. Εάν όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι και ο κόσμος, και υπάρχει τελική δικαίωση, ότι θα εκτονωθεί και όλη αυτή η κατάσταση στη Λευκύμη, που και εμείς θέλουμε να εκτονωθεί, να λύσει, δηλαδή, αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή λέτε ότι περιμένετε τις ενέργειες της δικαιοσύνης. Έχουμε κάνει δικαστικές ενέργειες, κύριε Ζηνιάτη, και περιμένουμε. Μάλιστα. Πιστεύουμε. Πιστεύουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε. Αυτή τη στιγμή είναι ήρεμο το κλίμα. Υπάρχει ελπίδα. Ορίστε. Είναι ήρεμο το κλίμα αυτή τη στιγμή. Το κλίμα δεν είναι ήρεμο. Ήρεμο είναι, δεν είναι ειρηνική κινητοποίηση. Αλλά αυτό όμως λέω, είναι. Αυτό λέω. Ναι, ναι, βεβαίως. Και αυτό που θέλουμε να πούμε, ότι δεν πρόκειται ο κόσμος, δηλαδή περιμένουμε και όλες τις ελπίδες μας στη δικαστική εξέλιξη του θέματος. Μάλιστα. Κύριε Ζηνιάτη, επισκέφθηκα το ΧΙΤΑ μετά από 8 χρόνια και στην ίδια γεώτρηση το νερό είναι από κάτω, στην ποσότητα που ήταν παλαιότερα. Εγώ περίμενα ότι δεν θα βρω το νερό εκεί πέρα μετά από 8 χρόνια, κύριε Ζηνιάτη. Και όταν έριξα την πέτρα στη γεώτρηση, ο θόρυβος, τρεις πέτρες έριξα, ο θόρυβος ήταν ο ίδιος της λίμνης από κάτω. Λοιπόν, δεν μπορούμε να παίζουμε με τα ψέματα, γι' αυτό σας είπα ότι θεσμικοί... Λέτε καλά ότι καλύπτονται. Έχει δίκιο το ΙΓΜΕ και είναι λάθος η εκτίμηση που κάνουν οι παράγοντες της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, που αποτελεί και τη βάση υπερθεματολογίας του κυρίου Γαλιατσάτου. Αυτό λέτε. Ναι. Τι έκανε ο κύριος Γαλιατσάτος, κύριε Ζηνιάτη, τι έκανε? Έκανε μια έκθεση για την έκθεση. Εγώ δεν είμαι γραφείο τύπου του κύριου Γαλιατσάτου. Ναι, όχι, ναι, το ξέρω. Λέω, έκανε μια έκθεση τελευταία
Απλώς αναφέρομαι στο όνομά του. Συνεργάτες του, επιστήμονες. Έκαναν κάποιοι συνεργάτες του μία έκθεση τελευταία. Έκθεση έκαναν, κύριε Ζηνιάτη. Καμία καινούργια γεώτρηση. Εγώ τους προκαλώ δημόσια να έρθουν με γεωτρύπαν αύριο να κάνουμε γεωτρήσεις στο Κύτταρο. Αύριο κιόλας. Αύριο. Σας ευχαριστώ, ας κύριε φέρουν Παντή. Ενώπιον της εισαγγελέας και του λεθινότικου λαού γεωτρύπανα να κάνουμε στο Κύτταρο. Να δείτε το νερό που θα πάει, κύριε Ζηνιάτη. Αυτή την περίοδο που υπάρχει ξηρασία. Σας ευχαριστώ. Γι' αυτό ο λεθινότικος λαός δεν θα τα βάλει κάτω και θα αγωνιστεί με την τελική δικαίωση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην υπόθεση που λέγεται εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη. Είναι μια υπόθεση σοβαρή, πραγματικά σοβαρή, διότι αυτό το οποίο περίμενε κανείς είναι να υπάρξει και μια σοβαρή ανακοίνωση και μια σοβαρή θεώρηση. Προσέξτε, το σοβαρή έχει να κάνει με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και εξέλιξης των έργων από την πλευρά του Οργανισμού Απασχόλησης Κρατικού Δυναμικού, που είναι ο φορέας εκτέλεσης του έργου. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ανακοίνωση. Αντίθετα, υπάρχει μια μετάθεση ευθυνών, γιατί το έργο δεν προχωρά όσον αφορά το αποχετευτικό δίκτυο. Ενώ ταυτόχρονα σε δύο ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί υπάρχει μια παρένεση προς κατοίκους οι οποίοι μπήκαν σε οικογένειες που μπήκαν μέσα στο χώρο και έχουν εγκατασταθεί σε σπίτια να απομακρυνθούν γιατί δεν μπορεί να εξελιχθεί η εργολαβία. Υπάρχει και μια ερώτηση στη Βουλή από τον Γιάννη Βρούτσι, τον πρώην Υπουργό Εργασίας, βουλευτή και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Πέρασαν ακριβώς δύο εβδομάδες από την ημέρα όπου οι δικαιούχοι των εργατικών κατοικιών του Αγίου Ιωάννη αποφάσισαν να εγκατασταθούν στα ημιτελή σπίτια τους και να μην κάνουν βήμα πίσω. Το 2016 μας είπανε ότι τέλη του 2017 το έργο θα έχει ολοκληρωθεί, το 2017 μας είπαν Αύγουστο του 2018, τον Αύγουστο του 2018 μας λένε τέλη του 2018, πλέον φτάσαμε στα τέλη του 2018 και μας λένε τέλη 2019, αρχές 2020. Ότι αν πάνε καλά τα πράγματα, αν βρεθεί λύση, αν ολοκληρώσει η ΔΕΗ, αν ολοκληρώσει ο ΤΕ, αν μπει η ΔΕΙΑΚ, αν υπογράψει ο Δήμος, αν ενδιαφερθεί ο ΑΕΔ, αν και αν. Εμείς κουραστήκαμε. Δεν αντέχουμε άλλο να πληρώνουμε ενίκιο. Δεν έχουμε πού να μείνουμε. Μας διώχνουνε. Χρωστάμε ήδη δύο ενίκια. Δεν γίνεται. Εντάξει, είναι ένσημα του άντρα μου. Τα έχει δουλέψει και το θέλω το σπίτι. Γιατί να πάει το έργο στράφη, επειδή κάποιοι δεν προχωράνε τις καταστάσεις. Δεν ξέρω, εγώ αυτό έχω να πω. Εδώ θα μείνουμε, δεν φεύγουμε. Περιμένουμε 8 χρόνια για να μας το δώσουν. Το σπίτι εκεί που μένουμε μας διώκνουν. Και έτσι αναγκαστικά τώρα προσπαθώ να έρθω για τα παιδιά. Και με το άλλο το παιδί που έχω πρόβλημα εκεί που μένω είναι μικρό το σπίτι. Είναι όλα σκαλιά. Και πιο πολύ αυτή τη θυσία το κάνω για το παιδί που έχω πρόβλημα. Οικογένεια πολύτεκνη. Αυτή η οικογένεια έχει ένα ανάπηρο παιδάκι το οποίο. Αυτό το σπίτι είναι κατάλληλο για να μείνει αυτό το παιδί, για να μπορεί να πηγαίνει έρχεται με το αναπηρικό καροτσάκι του. Και ο πατέρας του αδυνατεί να πληρώσει ενίκεια, πολύ αδυνατεί να πληρώσουν ενίκεια εδώ μέσα, χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα σε ΔΕΗ, σε ενίκεια. Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Έχω 10 χρόνια που κλειδωθήκαμε για να πάρουμε το σπίτι αυτό. Και δεν μας πληρώνω 4 εκατοστάρικα στον τρίτο όροφο, έχω και παιδί με ειδικές ανάγκες, δεν τον βάζω τόσα χρόνια πάνω. Είστε πάντα παρόν, γιατί με την ελπίδα πότε θα έρθει η μέρα για να μπούμε μέσα. Εδώ λοιπόν θα μείνουμε. Εδώ θα μείνουμε. Είμαστε δυνατοί γιατί μας έτσι κάνει αυτό το παιδί δύναμη. Τελικά τι θα κάνετε? Θα παραμείνουμε μέσα, στα σπίτια μας, ώσπου να μας δώσουν μία απάντηση. Από ό,τι έχουμε την ενημέρωση, σας έχουν πει ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν οι εργασίες, γιατί βρίσκεστε μέσα και είναι άκρως επικίνδυνο. Γιατί είδαμε και το έγγραφο εμείς από τον ΑΕΔ που ήρθε τις 30 Οκτωβρίου. Ναι, ναι, το ξέρουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εφόσον δεν παίρνουμε μία απάντηση πότε θα είναι έτοιμα, δεν πρόκειται να κουνηθούμε από εδώ. Αυτό δηλαδή το οποίο ζητάτε εσείς είναι ένα χρονοδιάγραμμα που να λέει την τάδε ημερομηνία θα τα παραλάβουμε και έτσι θα φύγετε. Να είμαστε όμως σίγουροι ότι η τάδε ημερομηνία θα είναι ειλικρινής, ότι θα μπούμε την τάδε ημερομηνία. Όχι όμως έτσι.
Διοικήτρια του ΟΕΔ είναι η κυρία Καραμεσίνη. Έχουμε απευθυνθεί προς την κυρία Καραμεσίνη, αλλά η κυρία Καραμεσίνη δεν έχει στέλξει να δώσει οποιαδήποτε απάντηση. Όμως να δούμε τι λέει ο Κώστας Παυλίδης, ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες το βράδυ φιλοξενήθηκε στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Τον φιλοξένησε η Ρολέλα. Θα δούμε λοιπόν ο ίδιος στη διαχείριση όλου αυτού του θέματος τι απαντήσεις δίνει. Καλεσμένος το βράδυ του Σαββάτου στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα», ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Παυλίδης μίλησε για τον οικισμό των εργατικών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη. Μεταξύ άλλων για το θέμα ο κύριος Παυλίδης ανέφερε τα ακόλουθα. Το έργο προχωρά, εξελίσσεται. Εξελίσσεται πριν δύο χρόνια στο 95 και τώρα πάλι στο 95% είναι. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν πίστεψα ποτέ και δεν νομίζω ότι το έργο είναι στο 95%. Ακόμα χειρότερα έτσι. Τότε. Δεν είναι στο 95%. Ακόμα νομίζω χειρότερα. Όμως ότι μπορεί να ολοκληρωθεί και με βάση τις επαφές που είχα και με τον εργολάβο και με τους κατοίκους, θεωρώ ότι μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στο 19. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της βιολόγησης, πού θα πάει, της αποχέτευσης, πού θα πάει δηλαδή όλο αυτό το έργο και πού θα αποχετευτεί. Μέχρι τώρα υπήρχε μια κοινή υπουργική απόφαση που έλεγε. Μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας, που έλεγε ο ΑΕΔ δίνει τα 2 εκατομμύρια και ο Δήμος μαζί με τη ΔΙΑΚ εκτελεί το έργο και το δημοπρατεί. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν δημόσιο έργο να συμπέσει στις ημερομηνίες και σε ένα χρόνο να παραδοθεί. Δεν είναι 9, είναι 11 χιλιόμετρα το δίκτυο, είναι πάρα πολύ μεγάλο, σύν την αναβάθμιση του σκάφωνα. Άρα δεν μπορεί νομίζω κάτι εύκολο να γίνει. Έχω μια άποψη ότι ο ΑΕΔ έχει ζητήσει από το Δήμο μια τελική θέση αν μπορεί να ανταποκριθεί στη δικιά του συμβατική υποχρέωση με βάση την κοινή υπουργική απόφαση και την διμερή σύμβασή τους να εκτελέσει το έργο. Αν ο Δήμος δηλώσει την αδυναμία του να εκτελέσει το έργο και νομίζω αυτό πρέπει να κάνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πλέον θα αναλάβει το έργο ο ΑΕΔ και μπορεί να βρει τους τρόπους τους τεχνικούς να γίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον από ό,τι έχουμε καταλάβει από τα συμφραζόμενα, ο ΑΕΔ μάλλον βολεύτηκε λίγο, δηλαδή ξαφνικά υπήρξε μια πολύ μεγάλη τυπολατρεία, ας την πούμε, και κρύφτηκε. Περίμενε δηλαδή, ενώ είχε συμφωνηθεί σε ένα τραπέζι, σε μια σύσκεψη, ότι ναι, να το τρέξει ο οργανισμός το έργο, γιατί η ΔΕΙΑΚ δεν μπορεί, θα πάρει πολύ χρόνο, αυτά που μας έλεγε και ο πρόεδρος, ο κύριος Φαϊτάς. Ξαφνικά ο ΑΕΔ κρύφτηκε, περίμενε, όπως καταλάβαμε, επίσημη ανακοίνωση, επίσημη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της ΔΕΙΑΚ για να ξεκινήσει τις εναλλακτικές επιλογές ο ΑΕΔ. Θα μπορούσε τουλάχιστον να ενοχλήσει σε εισαγωγικά και να πει: παιδιά, γιατί δεν μας στέλνετε να... Στην επικοινωνία που είχαμε με την κυρία Καραμεσίνη, μου είπε ότι εγώ είμαι υποχρεωμένη εκ του νόμου να ακολουθήσω τις δεσμεύσεις και τους όρους της κοινής υπουργικής απόφασης, και το καταλαβαίνω αυτό. Αν πρέπει να καταργηθεί αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που με κόπο τη φτιάξαμε, πρέπει να το προκαλέσει ο Δήμος. Άρα θέλω μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να λέει: εγώ αδυνατώ να πάρω αυτό το έργο πάνω μου, ώστε να γυρίσει στον ΑΕΔ και θα βρει ο ΑΕΔ τον τρόπο να το κάνει. Συμφωνούμε. Πόσο καιρό έχουμε χάσει από τότε που επί της ουσίας συμφώνησαν ο ΑΕΔ και η ΔΕΙΑΚ. Ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάνω. Πόσο καιρό έχει περάσει. Πολύ καιρό. Πόσο δύσκολο ήταν να σηκώσει λοιπόν η κυρία Καραμεσίνη. Τον ΟΑΕΔ, ένα τηλέφωνο και να μπορούσε να υπάρχει μια συνεννόηση σε αυτή την ιστορία και από τις δύο πλευρές, κατά τη γνώμη μου. Το θετικό είναι ότι εξελίσσεται μια διαδικασία που ο Δήμος μάλλον θα προβεί σε αυτή την κίνηση με την απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, ώστε να βγάλει την υποχρέωση του έργου από πάνω του. Οπότε θα το αναλάβει ο ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ ψάχνει εναλλακτικές λύσεις, είτε δηλαδή την πορεία προς το σκάφωνα, δίνοντας μια επέκταση σύμβαση στον εργολάβο. Ο εργολάβος εκτιμά ότι με 1,5 χρόνο μπορεί να το παραδώσει. Έχω μια άποψη ότι θα βγουν πολύ δύσκολα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, μάλλον θα βγει εκτός πλάνου και συζητά πολύ σοβαρά ίσως και την προοπτική ενός βιολογικού εντός του χώρου. Με απλά ελληνικά, έχει δρόμο το έργο. Καλησπέριζω την Κατερίνα Λάτσα, είναι μαζί μου, είναι στο στούντιο 2. Γιατί έχουμε μία ακόμη, καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα. Μία ακόμη κινητοποίηση αύριο. Στις 12.30 είναι το ραντεβού στην πλατεία Σαρόγου, αλλά στις 4 το απόγευμα, επιστρέφουμε στην υπόθεση που λέγεται Σκουπίδια δηλαδή. Στις 4 το απόγευμα, μία ακόμη κινητοποίηση στη Βόρεια Κέρκυρα, στην Αχαράβη. Είναι η δεύτερη κατά σειρά στην Αχαράβη. Είναι έτσι, ακριβώς. Στα σύνορα Αχαράβης-Ρόδας, όπου έχει σχηματιστεί μία απέραντη χωματερή πραγματικά. Κανονικά εκεί θα ήταν παράκαμψη για να στρίβουν τα αυτοκίνητα, όμως έχει μετατραπεί σε μία χωματερή και οι σχετικές εικόνες που βλέπουμε. 4 η ώρα, το κάλεσμα μάλιστα γίνεται μέσω του διαδικτύου, μέσω του Facebook συγκεκριμένα, και όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, το παρόν θα δώσει και ο νέος αντιδήμαρχος Καθαριώτας, ο κύριος Σπύρος Καλούδης. Μην ξεχνάμε ότι έχει και το χαρτοφυλάκιο του Βορρά ο κύριος Καλούδης.
Έχει πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη. Πολλά βάσανα, εγώ θα το έλεγα. Μου έλεγε στην εκπομπή ότι έχει δύο μασχάλες, επομένως ένα καρπούζι η καθαριότητα και ένα καρπούζι. Και το μαχαίρι. Το μαχαίρι θα το κρατάει ο κύριος Νικολούζος. Με τα δόντια. Ο κύριος Νικολούζος. Όπως και να έχει, θα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση. Πιστεύουμε και εμείς ότι εκεί θα είναι ο κύριος Καλούδης. Είναι λίγο πιο προσιτός, κακά τα ψέματα. Προς τον κόσμο και τέσσερις η ώρα δίνουν ραντεβού. Κάτοικοι, επαγγελματίες, κάτοικοι αλλά και φορείς του Βορρά να πάρουν απαντήσεις. Δίνουν ραντεβού στη διασταύρωση Αχαράβη Σιδάρη. Εκεί πέρα που έχει δημιουργηθεί μια απέραντη χωματερή, ζητώντας απαντήσεις από το Δήμο της Κέρκυρας. Όλοι ζητάμε απαντήσεις για όλες τις περιοχές. Δεν είναι μόνο. Γίνεται μια περισυλλογή. Τέσσερα χρόνια τα παράπονά σου στο Δήμαρχο έχει γίνει πράξη. Ναι. Και δεν υπάρχει απάντηση. Καταρίνα, σε ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Statmedia.gr. Ο ιστοτοπός μας, ειδήσεις, εικόνες, πληροφορίες, όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν τοπική επικαιρότητα και τοπική πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, η συνάντηση, η συζήτηση, η εκδήλωση που οργάνωσε χθες το βράδυ το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι με θέμα την υπόθεση απορρίμματα είναι, όπως όλα δείχνουν, ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και μια ενδιαφέρουσα συνάντηση. Και η συμμετοχή του κόσμου ήταν εντυπωσιακά μεγάλη. Και αυτά τα οποία υπόθηκαν από δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν τριφτεί στην υπόθεση διαχείρισης των απορριμμάτων φαίνεται να ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο ή πολλά νέα κεφάλαια συζήτησης, γιατί μια τοπική κοινωνία και μάλιστα υπό την ηγεσία και καθοδήγηση μιας πολιτικής παράταξης που υποτίθεται πως την υπόθεση ανακύκλωση την είχε κάνει σημαία, οδήγησε τα πράγματα εκεί που τα οδήγησε. Η κυρία Μάγδα Παπανικολοπούλου είναι μαζί μας στη συνέχεια του δελτίου μας, η πρόεδρος του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Τεμπλονίου, την καλησπερίζω. Την καλησπέρα ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Και θα παρακαλέσω και το Master Control να βλέπουμε και μερικές εικόνες, εναλλάξουμε τη φωτογραφία της κυρίας Παπανικολοπούλου από τον Χιτά του Τεμπλονίου. Είναι οι τελευταίες εικόνες και όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν την πραγματικότητα στο Τεμπλόνι. Αξίζει τον κόπο, διότι δεν έχει προηγούμενο αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, πολύ μεγάλη συγκέντρωση χθες. Ναι, πολύ μεγάλη. Και φαίνεται ότι η τοπική κοινωνία διψάει για αλήθειες, για πληροφορίες και κυρίως για λύση. Ακριβώς, γιατί ενώ ήταν μια πεντάωρη εκδήλωση και πιστέψαμε ότι ίσως κουράσει, ίσα που δεν έφτασε ο χρόνος. Δεν έφτανε, δηλαδή ο κόσμος διψούσε. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος και θέλει και μπορεί. Ήταν παρόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει πολύ ουσιαστική βάση σε αυτό το οποίο λέμε αξιοποίηση των απορριμμάτων. Και ακριβώς. Το σκουπίδι είναι χρυσάφι. Η βιοενεργειακή της Σπάρτης ήταν παρούσα δια του κυρίου, βοηθήστε με στο όνομά του, Αργυρόπουλος του κυρίου Αργυρόπουλου, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος. Είναι και δημοτικός σύμβουλος, ναι. Και του κυρίου Δαμάσκου του Δημήτρη, που είναι μηχανικός και είναι ειδικός μηχανικός μηχανολόγος, περιβάλλοντος μάλλον, και είναι ειδικός με διατριβή στα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ωραία. Ερώτηση. Από όλη αυτή την εκδήλωση, γιατί άκουσα προηγουμένως και τον Γιάννη του Μπαντή να υπερθεματίζει για τις αλήθειες που ακούστηκαν. Ποιο είναι το συμπέρασμα, εσείς ένας άνθρωπος που μπορείτε να κωδικοποιήσετε αυτό που λέμε κεντρική ιδέα, μήνυμα. Ναι. Ακούστε κύριε Ζηνιάτη, εγώ αυτό που αποκόμισα χθες και που με έχει προβληματίσει σε μεγάλο βαθμό, μάλιστα, αν και ήμουνα και από πριν προβληματισμένη να σας πω την αλήθεια μου, αλλά εχθές ακόμα περισσότερο προβληματίστηκα, είναι εάν ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες αυτές της ανακύκλωσης, εννοώ, της αυτοδιαχείρισης στην ουσία, ναι, δεν ξέρω ούτε καν εάν η Κέρκυρα χρειάζεται εργοστάσιο, κύριε Ζηνιάτη. Τι λέτε? Ούτε τώρα αυτό ξέρω. Δηλαδή, εάν το χρειάζεται το εργοστάσιο. Βάζετε τα πράγματα σε μια νέα βάση συζήτησης. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν έχεις φτάσει με την ανάκτηση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την αυτοδιαχείριση, ακόμα και το κομπόστ θα πω έτσι, σε ένα ποσοστό της τάξης του 80 ή 90% και έχεις ένα υπόλοιμα της τάξης του 10%, δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε εργοστάσια στην Κέρκυρα, κύριε Ζηνιάτη. Μάλιστα.
Εντάξει, ήταν πολύ πολύ κατατοπιστική, τεκμηριωμένη, με στοιχεία, με αριθμούς, έτσι. Δηλαδή η Ελλάδα το 0,7 του ΑΕΠ πάει στη διαχείριση των απορριμμάτων. Για αυτή τη διαχείριση όμως, πανελλαδικά το ποσοστό της ανακύκλωσης δεν ξεπερνάει το 5%. Και για την Κέρκυρα ειδικότερα, η οποία τώρα βέβαια είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Και παράδειγμα. Έτσι ακριβώς. Καταναλώνει το χρόνο 14 εκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση. Μάλιστα. Με 7 εκατομμύρια λοιπόν, εάν είχαν προηγηθεί όλες αυτές οι δράσεις, θα γινόταν η δουλειά μας μία χαρά και τα 7 θα γύριζαν πίσω στους δημότες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπανικολοπούλου. Καταλαβαίνετε ότι αυτού του τύπου οι προσεγγίσεις σοκάρουν τον απλό καθημερινό πολίτη, εγώ θα πω και τον ευαίσθητο πολίτη. Έτσι, ακόμη έτσι. Περισσότερο τον κάνουν να αναρωτιέται για την αξία της αντιμισθίας μιας σειράς παραγόντων και παραγοντίσκων και κυρίως τον κάνουν να νιώθει ότι έχουμε να κάνουμε με τη φάρμα των ζώων του Όργουελ, όπου εκείνοι που υπόσχονταν μια αλλαγή πλεύσης και μια αλλαγή του στάτους διαχείρισης των κοινωνικών υποθέσεων έγιναν η νέα εξουσία και μεταμορφώθηκαν στους παλιούς εξουσιαστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ζνιάτη, εγώ αυτό που ήθελα να προσθέσω επιπλέον είναι το εξής. Ότι ενώ εχθές παρευρέθησαν πολύ αυτοδιοικητικοί σε αυτήν την εκδήλωση, τέλος πάντων, ναι, ναι. Μεταξύ αυτών ήταν και ο πρόεδρος του φορέα. Ο κύριος Ασπιώτης. Ο κύριος Ασπιώτης. Ο οποίος, αφού έμεινε, άκουσε τις εισηγήσεις, τις προτάσεις, τις λύσεις, να το πω, μετά τον χάσαμε. Που περίμενα, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, περίμενα να αντιτείνει. Φαντάζομαι θα το μελετήσει με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ό,τι άκουσε. Θέλω να πιστεύω, να ελπίζω. Εντάξει, επειδή ο κόσμος ήταν πολύ, βγάλανε τα συμπεράσματά τους. Σας ευχαριστώ. Και εγώ, πάντως, δείχνει, μόνο αυτό θέλω να σας πω, δείχνει ότι η κοινωνία διψά για λύσεις. Ακριβώς, είπα, ο μαέστρος λείπει. Και προσέξτε, χθες το βράδυ, την ίδια ώρα ήταν σε εξέλιξη ένα πολύ σπουδαίο συνέδριο που έκανε η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών για Θεοτοκά, Παναγιωτόπουλο και Τερζάκη, κατάμεστη αίθουσα της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, που σημαίνει δεν έχουν χαθεί όλα σε αυτή την κοινωνία. Σας ευχαριστώ ακόμα. Πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε. Μία εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας. Την οργάνωσε η Δημοτική Οργάνωση Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας με καλεσμένο τον καθηγητή Γιάννη Μάζη, στο Βήμα και ο καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο Μιχάλης Πολίτης. Τι άλλο, αυτές οι γεωπολιτικές και πολύ σοβαρές εξελίξεις που μας αφορούν. Η Δήμτωμες της Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας διοργάνωσε εκδήλωση το πρωί της Κυριακής με θέμα «Μακεδονικό γεωπολιτικές εξελίξεις». Ομιλητές ήταν ο Ιωάννης Μάζης, καθηγητής γεωπολιτικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο Μιχάλης Πολίτης, αναπληρωτής καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έπρεπε τα εθνικά συμφέροντα να συμπίπτουν με τα συμφέροντα της Δύσης. Θυμίζω ότι στους Βαλκανικούς πολέμους, μια που αναφερθήκαμε στους Βαλκανικούς, τα σύνορα της Ελλάδας έφταναν στην Άρτα και στην αρχή της Θεσσαλίας, στους Σπαρχιών. Επειδή η τότε πολιτική ηγεσία, όποια και αν ήταν αυτή, συγκατάφερε και προσέγγισε και έπεισε τις τότε μεγάλες δυνάμεις, την Αγγλία και τη Γαλλία, ότι τα συμφέροντα της Ελλάδας συμπίπτουν με τα συμφέροντα της, κατάφερε και απελευθέρωσε χωρίς πρόβλημα την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτησης. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα έγινε επίσης για αυτόν τον λόγο. Δεν ήμασταν απολύτως έτοιμοι για να ενταχθούμε. Συνέπεσαν τα εθνικά ελληνικά συμφέροντα με αυτά της Δύσης. Ήρθε η πορεία αυτού του τμήματος της Μακεδονίας να γίνει το μονοπάτι σας, αφού είναι το μόνο που οδηγεί στην ελευθερία και την ενοποίηση ολόκληρου του μακεδονικού έθνους.
ήρθε η συμμετοχή της στο γενικό αντιφασιστικό αγώνα να δώσει ζωή στις αρχές, στις αρχές που διακηρύχθηκαν από το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της Μακεδονίας και να σβήσει τα σύνορα που σηκώθηκαν διαιρώντας αδερφό από αδερφό, Μακεδόνα από Μακεδόνα. Αυτό το πράγμα μπαίνει σαν τροπολογία σήμερα που μιλάμε στο άρθρο 34 του νέου απαλλαγμένου από αλλητολογισμούς συντάγματος της Μακεδονίας. Και άμα δούμε και τα άλλα, αγαπητοί μου φίλοι, τα άρθρα, έτσι, τα άρθρα τα οποία αναφέρονται, προσέξτε, στις τροπολογίες, θα σας διαβάσω και αυτό και μετά εδώ. Λέει, τροπολογία 34, πώς αναφέρει την εισδοχή αυτού του συγκεκριμένου κειμένου. Στο προήμιο του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αυτό είναι όπως συντάχθηκε αυτή τη στιγμή από την Βουλή των Σκοπίων. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια άλλη διαδικασία, η οποία εξελίχθηκε τις τρεις τελευταίες ημέρες, πραγματικά ενδιαφέρουσα και με θεματική συμμετοχή του κόσμου. Η Εταιρεία Κερκυριακών Σπουδών οργάνωσε ένα συνέδριο για τις τεράστιες προσωπικότητες της λογοτεχνικής γενιάς του 30, που με τον Α ή Β τρόπο σχετίστηκαν με την Κέρκυρα. Άγγελος Τεζάκης, Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Θεοτοκάς. Καλεσμένοι εκλεχτοί συνομιλητές, μάλλον εκλεχτοί ομιλητές, και μάλιστα σήμερα έκλεισε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπου στο πάνελ των ανθρώπων οι οποίοι έκαναν μια συνολική θεώρηση του συνεδρίου ήταν ο Νίκος Λεβιζάτος, ο Γιάννης Βούλγαρης και ο Τίτος Πατρίκιος, με τον πρόεδρο της Εταιρείας Κερκυριακών Σπουδών, τον κύριο Περικλή Παγκράτη. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Η Εταιρεία Κερκυριακών Σπουδών διοργάνωσε επιστημονικό συνέδριο για τους πεζογράφους Γιώργο Θεοτοκά, Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο και Άγγελο Τερζάκη με γενικό τίτλο «Ο στοχασμός και ο λόγος» στη σειρά των ετήσιων συνεδρίων της εταιρείας. Στο τριήμερο αυτό συνέδριο, μελετητές του έργου των τριών συγγραφέων προσέγγισαν τη διαμόρφωσή τους και την ευρύτερη συνεισφορά τους στα νεοελληνικά γράμματα. Τριήμερο συνέδριο της Εταιρείας Κερκυριακών Σπουδών ξεκίνησε την Παρασκευή το απόγευμα, 9 του μηνός, και ήταν αφιερωμένο σε τρεις συγγραφείς πολύ γνωστούς και πολύ σημαντικούς της γενιάς του 30. Το Γιώργο Θεοτοκά, το Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο και τον Άγγελο Τερζάκη. Πραγματικά, όπως είπατε, υπήρξε συμμετοχή πολλών νέων ανθρώπων, τόσο ως εισηγητών με ανακοινώσεις επιστημονικές στο συνέδριο, αλλά και ως ακροατών στις πολλές συνεδρίες οι οποίες υπήρξαν για τα τρία αυτά τιμόμενα πρόσωπα. Είναι μια αρχή της Εταιρείας Κερκυριακών Σπουδών να κάνει άνοιγμα προς τους νέους ανθρώπους, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι και ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο. Προσπαθούμε όμως να συνδυάσουμε την πείρα των παλαιότερων με τον ενθουσιασμό των νεότερων. Πράγματι λοιπόν, εδώ υπήρξαν καθιερωμένοι και πολύ σημαντικοί επιστήμονες που έλαβαν μέρος, και πλάι σε αυτούς πολύ νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει σημαντικές σπουδές, βρίσκονται στην εξέλιξή τους, έχουν κάνει διδακτορικά, έχουν κάνει μεταπτυχιακά ή βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης των διδακτορικών τους και βεβαίως δοκιμάζονται εδώ σε ένα χώρο όπου τις ανακοινώσεις ακολουθεί ένας διάλογος πάνω στο θέμα το οποίο ανέπτυξαν, και νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη και σημαντική εμπειρία την οποία αποκτούν. Έτσι λοιπόν, από τη μια μεριά οι παλιότεροι και καθιερωμένοι επιστήμονες του κύρους, παραδείγματος χάρη, ενός Νίκου Αλιβιζάτου, ενός Γιάννη Βούλγαρη, μιας Λίζη Τσιμόκου,
και δεν θέλω να επεκταθώ και σε άλλα ονόματα, είναι πολύ σημαντικό, διότι έμεσα αποτελεί και μια μαθητεία για τους νέους ανθρώπους. Ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος, μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της ελληνικής διανόησης, ήταν στο συνέδριο, διότι συνδέθηκε με τον Γιώργο Θεοτοκά, ήταν θείος του, αυτός ο τεράστιος συγγραφέας της γενιάς του 30. Θα πάρουμε μια γεύση από όσα επεσήμανε, κλείνοντας το συνέδριο, στο τραπέζι, σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα, η οποία σήμανε και το τέλος των εργασιών του συνεδρίου για την λογοτεχνική αυτή ομάδα της γενιάς του 30. Φαντάζομαι, έλεγε ένας ηλικιωμένος κοινοβουλευτικός σε κάποιο διάδρομο της Βουλής, φαντάζομαι, κύριοι μου, πως οι αυριανοί ιστορικοί θα περιλάβουν την εποχή μας, τις δύο ή τρεις δεκαετίες που γεμίζουν με τη δράση τους, σε ένα κεφάλαιο με τίτλο «Η Βενιζελική Περίοδος». Κατά πάσα πιθανότητα η γενιά μας θα περάσει στην ιστορία με τη γενική ονομασία της Βενιζελικής Γενιάς, οι ιστοριογράφοι του μέλλοντος θα ζωγραφίζουν βενιζελικούς τύπους, ανάλογους με τους βικτοριανούς τύπους που ζωγραφίζουν οι συγγραφείς και οι γελιογράφοι της Αγγλίας, εννοώντας με αυτή την έκφραση όχι αναγκαστικά οπαδούς του Βενιζέλου, αλλά γενικά ανθρώπους που έζησαν και έδρασαν στην Ελλάδα τον καιρό του Βενιζέλου. Μια μέρα που δεν είναι ίσως μακρινή, η λέξη Βενιζελισμός δεν θα σημαίνει μονάχα μια πολιτική παράταξη, αλλά ένα σύνολο από τρόπους της σκέψης, μέθοδες δράσης, ψυχικές καταστάσεις, έθιμα, συνήθειες, μόδες μιας περασμένης εποχής. Γιατί ο Βενιζέλος ξεπερνά πλατιά τα όρια της πολιτικής και πλημμυρά ολόκληρη την ελληνική ζωή των ημερών μας. Δεν είναι ούτε κόμμα, ούτε σχολή με συγκεκριμένες αρχές και επιδιώξεις. Ίσια-ίσια συχνά διέψευσε τις ιδέες που διακήρυξε και συχνά άλλαζε ολόκληρο τους σκοπούς της. Είναι νομίζω κάτι βαθύτερο και κάτι καθολικότερο από όλα αυτά. Μια πηγαία δημιουργική δράση που εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σε όλους τους κλάδους της ελληνικής ζωής, επιβάλλοντας παντού ένα τόνο δικό της. Είναι, θα έλεγα, η εκδήλωση της ανάγκης του έθνους να κάνει επιτέλους κάτι. Να βγει από τον μαρξισμό, να ελευθερωθεί και να συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις του και να πραγματοποιήσει οπωσδήποτε ό,τι μπορεί καλύτερο μέσα στο πλαίσιο αυτής της εποχής, εκμεταλλευόμενοι όλες τις περιστάσεις. Αντίκριστο βενιζελισμό, ο αντιβενιζελισμός έπαιξε και παίζει ένα ρόλο που ανταποκρίνεται ασφαλώς σε μια διαλεκτική ανάγκη, αλλά που είναι αναγκαστικά στήρος, αχάριστο στην πράξη. Ο αντιβενιζελισμός αντιπροσωπεύει την αρχή της άρνησης, υπάρχει για να ανταποκρίνεται όχι κάθε φορά που ο Βενιζέλος θετικά το ναι κλπ. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό κείμενο και ίσως είναι και το πιο γνωστό γιατί περιλαμβάνεται στην Αργό. Προσέξτε τώρα ένα άλλο κείμενο, το οποίο γιατί παίρνει θέση αναφανδών ο ίδιος στο δημοψήφισμα του 35. Στο δημοψήφισμα που με 99,9% επαναφέρουμε το βασιλιά μετά την ανατροπή της κυβέρνησης Τσαρντάρη από το Κονδύλι. Δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη τα πράγματα, είμαστε το καλοκαίρι του 35 όπου υπάρχουν τα ρεύματα, αλλά ακούστε το πρόδρομο της σκέψης που το θεωρώ καταπληκτικό. Γίνεται λόγο γι' αυτό και μιλάει φυσικά για τον μεγαλύτερο αντίπαλο του Βενιζέλου, το μυαλό της αντιβενιζελικής παράταξης, που δεν είναι άλλος από τον Ιωάννη Μεταξά. Φυσικά ακόμη δεν έχει γίνει δικτάτορας, είναι πολύ πριν. Το μεγαλοφιές σχέδιο της συντηρητικής παράταξης το συνέλαβε πρώτος ο μεγάλος αποτυχημένος της παρέας, ο περιβόητος στρατηγός Μεταξάς. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως τα είδαμε, τα καταγράψαμε, τα προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Διαφημίσεις, μάλλον ο καιρός με τον Κώστα Ζορμπά, διαφημίσεις και σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο και μόνο στα ανατολικά και τα νότια. Περιμένουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά, ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στο νότιο Ιόνιο πιθανόν τοπικά να φτάσουν και τα 6, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5. Στο Αιγαίο τοπικά πιθανόν να φτάσουν και τα 6. Θερμοκρασία
χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Αναλυτικότερα τώρα για την Δυτική Πελοπόννησο, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Λευκάδα. Λίγες νεφώσεις περιμένουμε και εδώ, χωρίς τίποτα το σημαντικό, με ανατολικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ, πιθανόν στο νότιο Ιόνιο να φτάσουν και τα 6, ενώ η θερμοκρασία στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη από 12 έως 20 βαθμούς, στη Λευκάδα από 14 έως 23. Βορειότερα τώρα, στην Εντολακαρνανία και την Ήπειρο. Και εδώ, λίγες νεφώσεις περιμένουμε που πιθανόν να αυξηθούν παροδικά από το μεσημέρι. Η άνεμη ανατολική 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα Ιωάννινα από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο Μεσολόγγι, την Αμφιλοχία, το Αγρίνιο, την Άρτα και την Πρέβεζα από 14 έως 23. Στην Ιγουμενίτσα από 13 έως 21 βαθμούς. Στην Κέρκυρα τώρα, τους Πάξιους και τα Διαπόντια νησιά. Και εδώ λίγες νεφώσεις αναμένουμε, χωρίς κάτι το σημαντικό, με ανατολικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στην πόλη της Κέρκυρας από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στη Βόρεια Κέρκυρα, στην Ερίκουσα και στο Μαθράκι από 13 έως 21, στους Οθονούς από 12 έως 20, ενώ στη Νότια Κέρκυρα και τους Πάξιους η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ των 14 και 22 βαθμών Κελσίου. Η σχετική υγρασία στο νησί της Κέρκυρας από 48 έως και 96%, ενώ η θερμοκρασία της θάλασσας στους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.